Για προσωπικό μένος και εμπάθεια εναντίον του κάνει λόγο το μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Βόλου Λεωνίδας Αναστασίου με αφορμή την απόφαση του διοικητή του Αχιλλοπουλίου να τιμωρηθεί με στέρηση μισθού για ένα μήνα επειδή κατέθεσε στο πλαίσιο προανάκρισης έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για θέματα λειτουργίας του νοσοκομείου. Αν δεν αρέσει η άποψή μου, η γνώμη μου στον κύριο Ζαχαρόπουλο ή του είμαι αντιπαθής, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ούτε μπορεί να συμπεριφέρεται, ούτε μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα, να το επισημάνω και αυτό, κάνοντας κατάχρηση, εσχρή κατάχρηση, τις δυνατότητες που του δίνει το κράτος με το να τον ορίσει διοικητή ενός νοσοκομείου. Το αξίωμα αυτό δεν το έδωσε το κράτος, ούτε για να καταδυναστεύει εργαζόμενους, ούτε για να κυνηγά εργαζόμενους, ούτε για να εκφοβίζει εργαζόμενους. Η υπόθεση αφορά σε γεγονότα που έγιναν στις αρχές του καλοκαιριού, όταν ο κύριος Αναστασίου κλήθηκε να δώσει κατάθεση σε πτεσματοδίκη που διενεργούσε προανάκριση μετά από καταγγελία κατά της διοίκησης. Ο πρώην πρόεδρος των εργαζομένων στο Αχιλλοπούλιο ξεκαθαρίζει ότι βάση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ήταν υποχρεωμένος να καταθέσει τα δικαστικά όργανα και εκτιμά ότι πιθανόν το περιεχόμενο της κατάθεσής του δεν άρεσε στον διοικητή Αριστίδη Ζαχαρόπουλο και τον τιμώρησε με στέρηση μισθού. Με κατηγορεί, τα έχω εδώ μπροστά μου, ότι με τη μαρτυρία μου αυτή άσκησα κριτική, έπεσα σε κάποιο παράπτωμα ασκώντας κριτική των πράξεων της προϊστάμενης αρχής, μου προσάπτει και άλλα παραπτώματα, αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη και ανάξια συμπεριφορά υπαλλήλου. Δηλαδή εγώ πήγα και μαρτύρησα στον εισαγγελέα, συμπεριφέρθηκα και ανάξια και ανάρμοστα και αναξιοπρεπώς. Δηλαδή πράγματα που δεν στέκουν σε καμιά περίπτωση. Μήπως δεν του άρεσαν αυτά που είπατε στην κατάθεσή σας? Πιθανότατα. Πιθανότατα δεν του άρεσαν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για μένα. Εγώ εκλήθηκα εκεί ως μάρτυρας και είπα την άποψή μου, είπα τη γνώμη μου και αυτά που γνώριζα. Ο κύριος Αναστασίου προτίθεται να προσβάλει την επίμαχη απόφαση που ο ίδιος χαρακτηρίζει εξοντωτική στα αρμόδια όργανα.